τους θεωρούσαν προ-Έλληνες. Ναι. Δεν σας έδειξα πραγματικά, υπάρχει ο καθηγητής Κοσμόπουλος, ο οποίος λέει ότι η νεολιθική ήταν ουσιαστικά οι προ-Έλληνες. Φαίνεται από τη γλώσσα τουλάχιστον, αφού η ελληνική γλώσσα διασπάστηκε η διαχωρίσια της υπόλοιπης πριν 8.000 χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε για προ-Έλληνες. Δεν ήταν Έλληνες δηλαδή. Ναι. Άλλη ερώτηση, οι απορίες. Λέγεται. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μας παρουσιάσατε έρευνες απλωμάτων, έτσι δεν είναι. Γενετικών απλωμάτων, δηλαδή στοιχεία γενετικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επιστημονική έρευνα όσον αφορά την ταύτιση των εξωτερικών εμφανισιακών στοιχείων, δηλαδή του φαινότυπου, με αυτά που μας παρουσιάσατε. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Υπάρχει ένα άνθρωπο το οποίο μου έχει ζητήσει η βιολογική εταιρεία και είναι αρνηθισμένη τι μπορεί να προκύψει από τη μελέτη του DNA λειψάνου. Μπορούμε να έχουμε και μάλιστα με τεχνολογία δεύτερης γενιάς. Πρώτα απ' όλα το χρώμα των ματιών, το χρώμα των μαλλιών, το σχήμα των μαλλιών. Μπορούμε να έχουμε το φύλλο αν είναι μικρό το άτομο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορούμε να έχουμε επίσης το ύψος. Μπορούμε να έχουμε τελικά τη DNA φωτογραφία του. Αυτό το οποίο έγινε στην περίπτωση του Φιλίππου ή της Μύτιδας στην Αθήνα από τον Παπαγρηγοράκη έγινε με βάση τη μορφή του κρανίου, υπέθεσαν πως είναι τα πράγματα. Ενώ με την καινούργια τεχνολογία DNA, την οποία παρεπτόντως ζήτησε το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ από το Υπουργείο Πολιτισμού να εφαρμόσει στην περίπτωση του Φιλίππου και των άλλων που βρεθήκαν εκεί πέρα, θα μπορούν πλέον να έχουν την πραγματική φωτογραφία του νεκρού. Και όχι μόνο αυτό, να βρούνε τι έτρωγε, ποια εποχή πέθανε, τους συγγενείς μεταξύ τους. Ήμουν την περασμένη Τετάρτη στην Αθήνα και έκανα μάθημα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και έχει σημασία. Αυτός είναι ο περιβόητος του Ταχαμών, το οποίο μελετήθηκε το DNA. Μελετήθηκε το DNA επίσης από 10 άλλες μούμιες και έκαναν το γενεολογικό δέντρο του Ταχαμών. Επιπλέον βρήκανε ότι πραγματικά η Φαραώ εκείνη την εποχή παντρεύονταν συγγενείς, βλέπουμε δύο γραμμές εδώ πέρα, και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι όταν παντρεύονται συγγενείς η αιμομιξία σε αυτή την περίπτωση έρχονται σε ομοζυγωτία οι δύο παραλλαγές από το αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα και να δημιουργούνται επιβλαβείς καταστάσεις και δυσμορφίες. Πράγμα που υπήρχε στην περίπτωση του Ταχαμών. Άρα μπορούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία και επιπλέον είναι γνωστό στην Αγγλία, πριν από 6-7 μήνες δημοσιεύτηκε η εργασία, όταν βρέθηκε ο σκελετός του Άρθρου, του 8ου οποίο ήτανε, μπόρεσαν και βρήκανε τους συγγενείς του μέχρι και στο Καναδά. Άρα θα μπορούσε δηλαδή αυτό που κάνουν τώρα στην Αμφίπολη, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την καινούργια τεχνολογία, προσπαθούν να βρούνε σε 200 περίπου σκελετούς, δεν είναι οι 5 που μελετάνε, είναι 200 σκελετοί που μελετάνε, να βρούνε τη γενετική σύσταση, να συγκρίνουν με τη γενετική σύσταση παρόμοιων δειγμάτων από όλη την Κεντρική Ευρώπη, να βρεθεί η εξάπλωση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βρεθεί και να συγκριθούν για μένα τα δείγματα από την Αμφίπολη με τα δείγματα από τις Βεργίνες για να βρεθεί πιθανή συγγένεια. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάντως, αυτό που θέλω να πω, πάρα πολύ την ερχόμενη, όχι αυτό το Σάββατο, άλλο Σάββατο μιλάω στο Χάγιατ ακριβώς, πώς οι τεχνολογίες DNA μπορούν σήμερα να κάνουν πρόβλεψη και θεραπεία ασθενειών. Εκεί που έφτασε η τεχνική, απλώς μόνο να σας δώσω ένα παράδειγμα, μπορούν σήμερα με τις τεχνολογίες DNA
αν δεν είστε παντρεμένος και παντρευτείτε με εξωσωματική γονιμοποίηση και δεν σας αρέσει η γενετική σύσταση του εμβρίου, να αλλάξετε κατά βούληση τη γενετική σύσταση του εμβρίου και να πάρετε προσχεδιασμένο παιδί όπως παίρνετε ένα αυτοκίνητο από τη μάντρα. Εκεί έχει φτάσει η τεχνολογία του DNA. Δεν μιλάω για βιοειθητικά ή ηθικά προβλήματα που δημιουργούνται, όχι. Εγώ λέω ποιες είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας του DNA, έχουν περάσει κάθε πρόβλεψη. Όταν μπορούμε καλώς με να τροποποιήσουμε τα σωματικά κύτταρα για θεραπεία, αλλά μπορούμε πλέον να τροποποιήσουμε και τα κύτταρα και το DNA των ευρύων προτού να γεννηθούν, ακόμη και του αρίου. Να προσχεδιάσουμε δηλαδή, η τεχνολογία του DNA χάρη στα κομπιούτερ, στη βιοπληροφορική, έχει κάνει πλέον άλματα. Και μόνο που σας είπα, από 3 δισεκατομμύρια πριν 12 χρόνια, 23.000 ευρώ σήμερα, αντιλαμβάνεστε την πρόοδο της τεχνολογίας. Άλλη ερώτηση. Λέγεται. Αληθεύει η άποψη του Γενικών σε βιβλίο του Άριστου. Λίγο πιο δυνατά. Αληθεύει η άποψη του Γενικών σε βιβλίο του Άριστου Μενός ότι η Σαρακατσά είναι ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης. Εδώ πέρα για σας, 1966, γενετική μελέτη του Σαρακαθέων, Ζαγοροχώρια, Τσεπέρα, Βουλιοχώρια. Άρχισα να μελετάω τους Σαρακατσανέους αυτή την εποχή. Όταν πήγαμε εκεί πέρα με τον τότε καθηγητή μου, δεν μας επέτρεπαν να βγάλουμε φωτογραφίες γιατί θεωρούσαν θα πεθάνουν. Το να πούμε ότι οι Σαρακατσανέοι είναι οι αρχαιότερος πληθυσμός δεν είναι σωστό. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε και ισχύει και για τους Έλληνες, αλλά δεν το έχω δείξει, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του DNA των Σαρακατσανέων και των Ελλήνων έχει προέλευση από την παλαιολιθική εποχή και όχι την νεολιθική εποχή. Ειδικά για το μητροπλευρικό DNA είναι περίπου το 75%. Αλλά για να μην το επιμένω, ο κύριος Πουλιανός είναι καθηγητής, είστε σίγουρος? Μου είπαν αληθεύει. Αληθεύει? Μάλλον όχι, γιατί ούτε διατριβή έχει, γιατί ήμουν στη φυσικομαθηματική σχολή και υπέβαλε διατριβή η οποία απορρίφθηκε. Αλλά είναι άλλο θέμα, δεν θέλω να πω σε τέτοιες ιστορίες, οι οποίες δεν αφορούν το ευρύ κοινό. Μιλάμε επιστημονικά και ας αφήσουμε τα άλλα. Λοιπόν, έχω αρκετή εμπειρία στο θέμα αυτό. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, γιατί η γενετική σύσταση των Σαρακατσανέων δεν διαφέρει από τη γενετική σύσταση των υπόλοιπων Ελλήνων, εκτός από δύο πράγματα. Οι Σαρακατσανέοι δεν είναι επιβαρημένοι με μεσογειακή αναιμία και επίσης ανεπάρκεια του ενζύμου γλύκοζο 6 αφιδρογονάσης, και είναι γνωστό γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτά προσέφεραν προστασία στους κατοίκους τους παιδινούς, αυτοί ζήσανε στα βουνά, κατά συνέπεια δεν είχαν ανάγκη να έχουν αυτές τις παραλλαγές να τους προστατεύει από τα κουνούπια. Άλλη ερώτηση. Πώς γίνονται τις μελέτες των γενετιστών, ειδικά με τις κρίτες που είπατε προηγουμένως,
στην οποία βλέγει ένας Ελληνοαμερικανός διάσημος επιστήμονας, ο Σταματογιαννακόπουλος. Σταματογιαννακόπουλος, ναι. Που αναφέρεται στους Μινωίτες, ναι, στην περιοχή του Λασιθίου, σε σκελετούς του 3000 και μιλάει ότι το DNA είναι ύπνος. Είπε αυτά προηγουμένως. Το είπα. Για το DNA. Το είπα. Όχι, για προέγγενες είπατε, αλλά όταν έχει το DNA των Ελλήνων, πώς είναι προέγγενες οι Μινωίτες. Απλώς ο Σταματογιαννόπουλος λέει ότι υποστηρίζει ένα σενάριο ότι έφτασαν οι νεολιθικοί κάτοικοι από την Αγγίση Ανατολή πριν από 8.000 χρόνια και αυτοί με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξαν τον μη κοινωνικό πολιτισμό. Ή μια και αναφερθήκαμε για την Κρήτη, τα περισσότερα βιβλία αυτή τη στιγμή γράφουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι έφτασαν στην Κρήτη πριν από 8-9.000 χρόνια. Το οποίο είναι τελείως λάθος. Υπάρχει μια εργασία πριν από ένα χρόνο, η οποία έχει δημοσιευτεί σε από το έγκυρα περιοδικά και στη πλακιά της Κρήτης υπάρχουν ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας πριν από 40 και 50.000 χρόνια. Άρα δεν ήταν τελείως έρημη η Κρήτη όταν έφτασαν οι νεολιθικοί κάτοικοι. Και κάτι, μια δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η γενετική άποψη που προέλευσε των σημερινών Πομάκων και των Γκαλά του Αφγανιστάν? Γιατί έχει σημασία για τους Γκαλά, για διάφορες σπηλές. Τους έχω μελετήσει, ας σας τη δώξω και αυτήν. Ναι. Απλώς έκοψα γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούσα να δώσω τόσα πολλά θέματα μέσα στο περιορισμένο χρόνο που έχουμε και προτιμώ να υπάρχουν ερωτήσεις. Ερχόμαστε στους Πομάκους. Οι Πομάκοι είναι βαλκανικής καταγωγής. Έχει μελετηθεί η γενετική σύστασή τους και δημοσιεύθηκε. Έχω δημοσιευτεί 2-3 εργασίες. Η γενετική σύσταση των Πομάκων μοιάζει με τη γενετική σύσταση των Ελλήνων και των Βουλγάρων πιο κοντά και δεν έχει καμία σχέση με τους Τούρκους. Άρα και επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι οι Πομάκοι είναι γηγενείς πληθυσμοί βαλκανικοί, ζουν σε εκείνη την περιοχή τουλάχιστον μέχρι πριν από 2-3.000 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις πέρα από το ότι είναι Τούρκοι, ότι προέρχονται από την Αφρική και το καθεξής. Είναι γηγενείς πληθυσμοί της Ευρώπης. Όσον αφορά τους Ρωμά ή τους Τσιγκάνους, όλες οι μελέτες και οι δικές μας αλλά και όλων δείχνουν ότι η προέλευση τους είναι κάπου από την Βόρεια Ανατολική Ινδία. Το πιο εντυπωσιακό είναι η σύγκριση του DNA των μουσουλμάνων της Ροδιοδόπης με τους χριστιανούς δεν διαφέρει καθόλου. Που το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται μάλλον για εξισλαμισμό και αν αλλάξει θρησκεία δεν αλλάζει στο DNA. Και τέλος όσον αφορά τους Καλάς υπάρχουν διάφορες εργασίες. Είναι εντυπωσιακό ότι φέρουν και αυτοί την ΕΒ13. Η πιο πρόσφατη εργασία η οποία δημοσιεύτηκε δείχνει ότι έχουν γενετική σύσταση σε ένα μικρό βαθμό παρόμοιο με τους Έλληνες. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα με τους Καλάς? Επειδή είναι μικρός πληθυσμός, όταν είναι κάποιος μικρός πληθυσμός χάνονται οι παραλλαγές και αν περάσουν 2.500 χρόνια ακόμη και αν υπήρχαν μπορεί να έχουν χαθεί.